Μπράιαντ Παπαϊωακήμ, ο Μπράιαντ συμπαίκτης επί 4 χρόνια του Τζόνσον, που έχει σήμερα αντίπαλο στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα πάμε και στην πεντάδα του Ιρακτού Άρη με τον Κάστλ, τον Κόλινς, τον Ασημακόπουλο, τον Μεσεριάκοφ και τον Στακ. Ο Τζόνσον, όπως είναι λογικό, δεν ξεκινάει τον αγώνα. Ήρθε μόλις χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και είναι λογικό η συμμετοχή του να είναι περιορισμένη. Βεβαίως, αν χρειαστεί, θα κληθεί να βοηθήσει. Ατμόσφαιρα στο Ιβανόπιο για το ξεκίνημα του αγώνα. Και νομίζω ότι είναι λογικό που ο Τζόνσον μένει στο ξεκίνημα του αγώνα εκτός πεντάδας. Ναι, πραγματικά είναι λογικό. Πρώτη φορά ήρθε μόλις θες και η προσαρμογή του είναι δύσκολη λόγω της διαφοράς, της διαφορετικής ώρας που έχουμε με την Αμερική και οπωσδήποτε δεν είναι λογικό να μην ξεκινάει. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Εδώ Σκηνάς Δέλλας και Ντίνος, οι τρεις διαιτητές. Στο Ιβανόφιο ο αγώνας άρχισε 2-0 ο Ηρακλής με ένα καλάθι του Ηλιάδη αμέσως μετά τον τζάμπολ και την πρώτη ενέργεια από τον Μπράιαν που διεκδίκησε τον τζάμπολ από τον Στακ. Τώρα ο Ηλιάδης κάνει βήματα όπως έκανε πριν από λίγο Ασημακόπουλος στην επίθεση του Άρη και είναι η μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα δεν έχει περάσει καν το πρώτο λεπτό εδώ στο Ιβανόφιο και όσο βλέπατε την εξέλιξη του δραματικού και πολύ ενδιαφέροντα αγώνα ανάμεσα στον Πανιόνιο και τη ΜΕΝ, ένα καλάθι από την πλευρά των γηπεδούχων από τον Σάβα Ηλιάδη, τον κατεξοχήν σκόρε της ομάδας του Ηρακλή. Τα δύο τελευταία χρόνια Κάστλ με τον Ντεχουάν Κόλινς, είναι η περιφερειακή Αμερικανή του Άρη. Το σούτ από τον Μεσεριάκο, ο λευκορώσος που έκανε την πρώτη προσπάθεια, πήρε το ριμπάνο τον Χάμιλτον, ένας ακόμη Αμερικανός στο παρκέ για τον Ηρακλή, 4-0 από την προσπάθεια του Τζάστιν Χάμιλτον, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στα περισσότερα φετινά παιχνίδια, αλλά ήταν και ο καλύτερος του Ηρακλή στη νίκη επί του Ολυμπιακού στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος εδώ στο Ιβανόφιο, σε μια από τις σημαντικές επιτυχίες του Ηρακλή εντός έδρας. Το lay-up από τον Ηλιάδη και 6-0 ο Ηρακλής φαίνεται να εφηδιάζει. Στο Ιβανόφιο ο Ηρακλής Άρης 6-4 μετά το σερί 6-0 με τα δύο καλάθια του Ηλιάδη και ένα του Χάμιλτον. Ο Άρης μείωσε με δύο βολές του Κάστλ και ένα καλάθι από μέση απόσταση του Ράιαν Στακ, του αρχηγού της ομάδας. Ο Στακ τώρα σε σκου τριών πόντων, rebound από τον Παπαϊωακήμ και ο Ηρακλής που μπήκε, είχε ένα καλύτερο ρυθμό στο ξεκίνημά του, στηρίχθηκε και σε ένα από τα φετινά του όπλα που είναι η άμυνα, ενώ ο Άρης για την ώρα δεν έχει παρουσιάσει κάτι θετικό. Μάλιστα ο Μπάρτον έκανε και αλλαγές. Αυτή τη στιγμή ο Άρης αγωνίζεται με 5 μη Έλληνες μπασκετμπολίστες. Άλλωστε το 81% των πόντων του αγώνες πρωταθλήματος προέρχεται από ξένους παίκτες. Εδώ είναι ο Κάστλ, έδωσε για τον Πάντιους που είναι το νέο πρόσωπο στην ομάδα. Ο Ρώσος κέρδισε το φάουλ, ήθελε να πάρει και τους δύο πόντους από την προσπάθειά του. Τελικά θα αρκεστεί στις δύο βολές που μπορούν να δώσουν το δικαίωμα στον Άρη να ισοφαρίσει. Με 4 πόντους από τον Ντεχουάν Κόλινς, ο Άρης είναι μπροστά. Το δικό του σερί 8-0. Και ο Μιχάλης Γιαννουζάκος στο σχολιασμό του αγώνα από το ξεκίνημα. Έχουμε τις πρώτες διαπιστώσεις για τη ροή του αγώνα στο πρώτο δεκάλεπτο. Είναι ένα δυνατό παιχνίδι όπως φαίνεται, με καλές άμυνες. Ξεκίνησε πραγματικά ο Ηρακλής ευθυδίασε στην αρχή τον Άρη με το 6-0. Τώρα ο Άρης έχει είχε αλλάξει το παιχνίδι, έχει γυρίσει και έφτασε στο 8-6. Είναι πολύ δυνατό το παιχνίδι, με man-to-man και οι δύο ομάδες να μείνονται. Και να δούμε στη συνέχεια πώς θα πάει. Να και το τρίποντο εδώ από τον Χάμιλτον. Το Ηρακλή πάλι μπροστά ένα πόντο. Πάλι μπροστά ο Ηρακλής 9-8 με το τρίποντο του Χάμιλτον. Και ο Χάμιλτον που έφτασε τους 5 πόντους. Και είναι ο Κάστλ που μάρκαρε τον Χάμιλτον στην τελευταία φάση. Από τον Κάστλ μπάλα στον Κόλινς με Σεριάκοφ. Ένας πολύ δυνατός και κοντρολαρισμένος μπασκετμπολίστας κερδίζει το φάουλ από τον Νίκο Κούβελα που μπήκε στο παιχνίδι. Ήταν η πρώτη αλλαγή από την πλευρά του Λευτέρη Κακιούση. Ο Κούβελας πήρε τη θέση του Μπράιαντ που αγωνίστηκε 4,5 λεπτά. Ο Μπράιαντ θα δούμε αν θα βρει τον πρώην συμπαίκτη του, σήμερα αντίπαλο στο Ιβανόφιο, τον Τζόνσον που είναι στον πάγκο του Άρη. Βήματα από τον Μεσεριά. Ο Άρης κάνει την επίθεση, ο Ηρακλής προηγείται 9-8 τα πρώτα 5 λεπτά στο Ιβανόφιο. Ζωντανή μετάδοση από την ΕΤ1 και ο Καλαϊτζίδης στον Χάμιλτον. Ο Καλαϊτζίδης μια συμμετοχή μάλλον έκπληξη στην αρχική πεντάδα του Ηρακλήαν και όλοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ο Ηλιάδης συνεχίζει, είναι ζεστός, 12-8. Έχει φτάσει τους 6 πόντους
Ο Ηλιάδης, διαφορά 4 για τον Ηρακλή. Απάντηση από τον Κάστου και 12-11 ο Άρης ακολουθεί στο σκορ και ανεβάζει την απόδοσή του. Με τον Κόλλινς και τον Κάστου που έχουν πετύχει τις 7 από τους 11 πόντους της ομάδας. Ο Χάμιλτον, αντίπαλο τον Κόλλινς, πολύ ωραίο lay-up το solo, αλλά ο Παπαϊακίν πήγε το follow. Κόλλινς, Πάντιους, πλησιάζει και σε λίγο στο παιχνίδι ο Άρθουρ Τζόνσον με την πρώτη του εμφάνιση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι και η πρώτη εμπειρία από Ευρώπη. Ήταν μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου παίκτης των Denver Nuggets. Ο Τζόνσον από τους καλούς παίκτες κολεγιακού πρωταθλήματος των ΗΠΑ τα δύο τελευταία χρόνια, με ένα μέσο όρο στο Μιζούρι την τελευταία χρονιά πάνω από τους 12 πόντους. Εδώ η τελευταία φάση από το άστοχο σούτ του Χάμιλτον. Κάθε χρόνο και καλύτερος εμφανιζόταν στο κολεγιακό πρωτάθλημα ο Τζόνσον, που πάντως δεν μπήκε στο draft του καλοκαιριού για το NBA. Ωστόσο επελέγει από τους Denver Nuggets, μια από τις καλές ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Ο Κάστλ συνεχίζει και ο Άρης προηγείται 13-12. Ο Τζόνσον είναι στο παιχνίδι. Ο Χάμιλτον, ο Καλαϊτζίδης και κάνει, έχει πατήσει την τελική γραμμή. Ο Χάμιλτον χάνεται η επίθεση για τον Ηρακλή. Εδώ, για να δούμε τι έγινε στο replay. Βλέπετε είναι έξω και όχι μόνο, πολύ έξω. Ο Χάμιλτον που ξεχάστηκε, ο Ηρακλής έχασε την επίθεση και την ευκαιρία να περάσει πάλι μπροστά στο σκορ. Ο Στακ θα περάσει για τον Τζόνσον. Το πρώτο του σούτ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ηλιάδης που πήρε το rebound. Χάμιλτον. Καλαϊτζίδης. Ο Ηλιάδης για 3. Είναι εύστοχος και ο Ηρακλής ξεφεύγει ελαφρώς 15-13. Με τον Ηλιάδη να έχει ένα κρεσέντο με τα 2 στα 2 δίποντα και 2 στα 3 τρίποντα. Έφτασε ήδη τους 10 πόντους. Στακ για τον Τζόνσον, ούτε αυτή τη φορά. Καλαϊτζίδης. Ένα πρόβλημα για τον Μπάρτον. Είναι ασφαλώς πως θα σταματήσει τον Ηλιάδη, και αν τελικά ο Κάστη είναι ικανός να σταματήσει τον κορυφαίο σκόρερ του Ηρακλή. Ο Κούβελας, κακή επιλογή, πήρε ο Στακ. Κόλλινς θα φτάσει μέχρι το καλάθι. Ο Χάμιλτον. Ο Ηλιάδης πρόλαβε, αλλά η μπάλα πάει στον Στακ. Και βλέπουμε ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό αλλά και πολλά λάθη εκατέρωθο. Ο Πάντιος. Μπάλα είναι για τον Ηρακλή, για τον Άρη. Ενώ ο Μεσεριάκοφ επιστρέφει στην πεντάδα του Ηρακλή και έχουμε τον Αποστολίδη να παίρνει τη θέση του Καλαϊτζίδη για τους γηπεδούχους. 2,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου στο Ιβανόπουλο. 15-13, ξεκίνησαν καλά Ηρακλής και Άρης, είναι κοντά στο σκορ, αν και ο Ηρακλής ξέφυγε 6-0 στο ξεκίνημα. Μετά ήρθε η απάντηση του Άρη με το 8-6. Και εδώ ο Γιώργος Παυλίδης, αν δεν είχε τα προβλήματα τραυματισμών, θα ήταν και φέτος ασφαλώς ένα από τα βασικά στελέχη του Ηρακλή. Παυλίδης που τελείωσε τον αγώνα με τον Ολυμπιακό με 22 πόντους. Η πάσα για τον Στακ, πολύ ωραία ενέργεια από τον Κόλλινς. Η assist για τον συμπατριώτη του και το καλάθι. Οι δύο ομάδες ισόπαλες στους 15 πόντους με αυτό το καλάθι από τον Ράιαν Στακ. Ο Παυλίδης για 3. Εύστοχος. 18-15. Είδαμε τον Τζόνσον να μπαίνει στον αγώνα για ένα λεπτό μόλις. Φάνηκε ότι δεν μπορούσε να προσαρμοστεί και τον απέσυρα μέσω του Μπάρτον. Εδώ ένα πολύ ωραίο κλέψιμο και αποτυχία στο κάρφωμα. Απίστευτο αυτό που έγινε με τον Τζάστιν Χάμιλτον σε αυτή την τελευταία φάση. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το ξαναδούμε αυτό, και δεν τελείωσε όπως θα ήθελε ο Αμερικανός αυτή την προσπάθεια. Χάνονται όλα και στο μπάσκετ. Ο Μεσεριάκοφ με ο Πάντιους, λάθος. Η μπάλα για τον Ηρακλή. Και τεχνική ποινή
στον πάγκο του, στο πάγκο του Άρη. Τεχνική ποινή. Να πάμε στο Γιάννη Νάτου. Γιάννη. Μόνο που δεν το έχει αντιληφθεί η γραμματεία ότι δόθηκε. Ναι, βέβαια. Πήγε να παιχθεί μπάλα φλάγη, αλλά... Ναι, Γιάννη. Πρέπει να πούμε εδώ ότι οι τεχνικές ποινές πλέον είναι σε όλες τις τεχνικές ποινές, είτε σε παίκτες είτε σε προπονητές. Η ποινή είναι ίδια, είναι δύο βολές και η μπάλα απ' έξω. Αλλά... Και ο Ηλιάδης δεν κάνει την ευκαιρία να προσθέσει άλλον ένα πόντο στο δικό του ενεργητικό, αλλά κυρίως στο σκορ του Ηρακλή. Άστοχος στην δεύτερη βολή, 19-15. Ο Ηλιάδης είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τον Άρη. Ο Ηλιάδης, ο οποίος μπήκε πολύ... Ναι, οπωσδήποτε έχει βρει το δρόμο για τον Ηλιάδη και έχει δημιουργήσει προβλήματα. Ο Ηρακλής έχει παίξει και σε κάποιο διάστημα ζώνη, πρέπει να πούμε. Εδώ η φάση με το χάμπι. Πάμε στην αρχή. Τώρα βέβαια ο Άρης κανονικά μείνεται σε μαντουμάν. Και ο Σημακόπουλος πιέζει τον Ηλιάδη με σκοπό να τον... Εδώ έχουμε το φάουλ. Το φάουλ του Κάστρου. Πάνω στον Παυλίδη. Ο Ηρακλής βρίσκεται, έχει προσαρμοστεί πιο γρήγορα στις απαιτήσεις του αγώνα, χωρίς αυτό να σημαίνει έχει κρυφτεί το παραμικρό. 19-15. Ένα λεπτό και 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου στο Ιβανόφιο. Έχουμε σε λίγο νέα αλλαγή από την πλευρά του Μπάρτον με τον Σωτήρη Καραποστόλου. Ενώ είναι ο Κάστρου με τον Κόλλινς τώρα. Ο Κόλλινς θα πλησιάσει στο καλάθι, πήγε να δώσει τον Κάστλ, αλλά έκλεψε ο Χάμιλτον που δεν σιγούρεψε καθόλου την πάσα του. Ο Στακ, ο Κόλλινς, βλέπουμε λάθη. Βλέπουμε λάθη και λάθη μεταλλιώδη. Ναι, λάθη αρκετά, είναι η κρισιμότητα του αγώνα και οι δύο ομάδες θέλουν πάρα πολύ το παιχνίδι και στην προσπάθειά τους αυτή και με τις πολύ δυνατές άμυνες που βλέπουμε γίνονται και κάποια λάθη οπωσδήποτε, επηρεάζουν και τα λάθη. Ο Κάστλ για τον Άρη. Στο rebound, ο ίδιος ο Χάμιλτον και η μπάλα για τον Ηρακλή, όπως έδειξαν οι διαιτητές. Τώρα θα μπει ο Καραποστόλου στο παιχνίδι για να πάρει τη θέση του Κάστη. Να πάμε στον Νίκο Καραγιώργη, στον πάγκο του Ηρακλή. Νίκο. Θα μίλωσαν τα σχήματα σε αυτό το σημείο του αγώνα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου δεκάλεπτου. 19-15 η Ρακή με τη εγκατάδοση της ΕΤΕΝΑ για αναμέτρηση για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1. Ο Χάμιλτον κρατάει τώρα τον χρόνο και οργανώνει την επίθεση. Απέφυγε εντυπωσιακά και τελείωσε τώρα τη φάση. Καταπληκτική ενέργεια. Πήρε ρεβάνς για το προηγούμενο. Από τα highlights του αγώνα το ξαναβλέπουμε, αξίζει. Ναι. Απέφυγε τον Κόλλινς σαν να μην υπήρχε και μετά τελείωσε τη φάση μετά. Αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ. 21-15 στο σημείο της Ιρακής. Και έγινε η αλλαγή πάλι. Βγήκε ο Δέδας, μπήκε ο Κούβελας. Ο Πάντιους, πολύ λίγος χρόνος, 3 δευτερόλεπτα. Θα προλάβει ο Ρώσος με το lay-up, 21-17. Πολύ έξυπνη ενέργεια από τον Νικολάη Πάντιους, που έχει αμφισβητηθεί και αυτός, αλλά παραμένει στον Άρη. Και πρώτο time out στον αγώνα. Πάμε σε διαφημιστικά. Κυρίες και κύριοι, στον πάγκο του Ηρακλή, για να δούμε τις οδηγίες από το Λευτέρη Κακιούση. Να ακούσουμε τον Μιχάλη Γιαννουζάκο. Έχουμε πρώτο δεκάλεπτο, 21-17. Διαφορά 4 πόντων για τον Ηρακλή, με μερικές πολύ ωραίες στιγμές αλλά και πολλά λάθη στο παιχνίδι. Ναι, πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι στο πρώτο δεκάλεπτο σκληρό, θα έλεγα, στην άμυνα, με αρκετά λάθη, με καλές ενέργειες βέβαια και αποκορύφωμα το τελευταίο κάρφωμα αυτό του Χάμιλτον, που ήταν πραγματικά από τη καλύτερη στιγμή του αγώνα. Υπάρχει νευρικότητα στους παίκτες, γίνονται, όπως είπαμε, αρκετά λάθη. Πιστεύω ότι όσο περνάει ο αγώνας, τόσο ζεσταίνονται καλύτερα οι παίκτες ή του ζεσταίνεται το παιχνίδι, αν θέλετε, και θα έχουμε καλύτερο ακόμα θέαμα. Όχι ότι το θέαμα δεν ήταν όμορφο, αλλά οπωσδήποτε τα λάθη κατά κάποιο τρόπο καθορίζουν την εικόνα για του αγώνα μερικές φορές. Σε λίγο αρχίζει το δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα και να ακούσουμε τον Νίκο Καραγιώργη στον πάγκο του Ηρακλή.
Justin Hamilton όταν έχει την μπάλα στα χέρια του μετά από την επίθεση του Άρη να μην πασάρει αλλά να σπρώχνει την ομάδα στον διδιασμό, ποντάζοντας αρκετά στην έκρηξη που διαθέτει ο Αμερικανός. Έτσι φορά τώρα την άμυνα, ζήτησε από τους παίκτες του, επειδή έχει διακρίνει, έχει διαπιστώσει ότι πολλοί πόντοι του Άρη προέρχονται από τα pick and roll, να μιλάνε ώστε να γίνονται αλλαγές στα μαρκαρίσματα έγκαιρα και να μπορεί η ομάδα να αποτρέψει κάποιο καλάθι. Ο Άρης στην επίθεση με τον Πάντιου, ο Στακ και κάρφωμα από τον Αμερικανό του Άρη 21-19. Να ακούσουμε και τον Γιάννη Νάτου, θα μας μεταφέρει τις οδηγίες του Τσάρλ Μπάρτον πριν από λίγους παίκτες του Άρη. Δεν τον ακούμε τον Γιάννη, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Και ο Ηρακλής με τον Αποστολίδη στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου εδώ στο Ιβανόφιο, με μια διαφορά 2 πόντων για τον Ηρακλή, που είναι στην επίθεση ο Κούβελας με τον Χάμιλτον, που και αυτός έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην άμυνα του Άρη. Τελειώνει ο χρόνος, ενώ ο Παυλίδης, αν και έκανε ένα σούτ απελπισίας και η μπάλα μπήκε, δεν μετράει, έχει τελειώσει ο χρόνος των 24 δευτερολέπτων. Ο Ηρακλής έχασε την επίθεση. Ο Άρης που έχει την ευκαιρία τώρα να ισοφαρίσει είναι και να περάσει μπροστά. Ενώ βλέπετε για το τελικό αποτέλεσμα, Ολύμπια Μακεδονικός 83-78 στη Λάρισα. Σάγο. Ολύμπια συλλέγει νίκες πολύ σημαντικές με τον Βαγγέλη Αλεξανδρίου στον πάγκο. Το καλάθι από τον Πάντιους που δίνει τις επιθετικές λύσεις στον Άρη σε αυτό το σημείο του αγώνα. Και ο Άρης σοφαρίζει 21-21. Οι ομάδες κοντά στο σκορ. Παιχνίδι ανοιχτό σε προγνωστικά. Και δύο αλλαγές σε λίγο από τον Κακιούση, Μπράιαντ και Καλαϊτζίνης που ήταν στην αρχή πεντάδα, ετοιμάζονται να επιστρέψουν. Ο Παυλίδης έκανε το σούτο Πάντιου στο rebound. Βοήθειες από τον Ρώσο και αμυντικά. Κόλινς. Πάντιους. Σφύριγμα για φάουλ του Αποστολίδη που ανέλαβε το μαρκάρισμα του Κόλινς. Θα γίνουν οι αλλαγές. Μπράιαντ και Καλαϊτζίδης, ενώ βγαίνουν Παυλίδης και Αποστολίδης στην πεντάδα του Ηρακλή. Εδώ Τράβον Μπράιαντ, και αυτός βγήκε από τις ΗΠΑ για πρώτη φορά προκειμένου να έρθει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί στον Ηρακλή. Κάτι που ίσχυσε αργότερα και για τον Άρθουρ Τζόνσον, νέο Αμερικανό του Άρη. Οι ομάδες ισόπαλες στους 21 πόντους. Ο Μπάρτον ετοιμάζει τον Μεσεριάκοφ και ο Ηρακλής στην επίθεση. Ο Καλαϊτζίδης. Ο Κούβελας. Με αντίπαλο τον Ασημακόπουλο. Κάνει φάουλ ο παίκτης του Άρη. Τώρα θα γίνει αλλαγή με τον Μεσεριάκοφ στη θέση του Ασημακόπουλου. Εδώ η φάση με τον Κούβελα, που κέρδισε το φάουλ από τον Ασημακόπουλο που κάθεται στον πάγκο του Άρη, και ο Μπάρτον κάνει αλλαγές όπως κάνει και ο Κακιούσης από προσπαθούν πάντα, οι προπονητές να βρουν το σχήμα που ταιριάζει περισσότερο ώστε να παίξουν περισσότερο με το σχήμα αυτό. Πάντως το παιχνίδι στο δεύτερο αυτό δεκάλεπτο είναι πιο σκληρό ακόμα. Είδαμε ότι μόλις ένα καλάθι είχε επιτευχθεί, ενώ παίζουμε κοντά στα, πλησιάζουμε στα 2,5 λεπτά, ξέρουμε στα 3 λεπτά μάλλον τώρα. Οι δυνατές άμυνες κυριαρχούν, θα έλεγα, και η αστοχία ακόμα των παιχτών. Εδώ όμως ο Χάμιλτον μαζί με τον Ηλιάδη είναι οι πρωταγωνιστές του Ηρακλή. 11 οι πόντοι του Ηλιάδη, 10 του Χάμιλτον. Έχουν πετύχει δυο τους στους 21 από τους 24 πόντους. Στους 24 πόντους, οι παίκτες του Άρη δείχνουν αγχωμένοι, έτσι έχουν ένα βάρος προφανώς για να δείξουν, να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα μετά από μια σειρά ανεπιτυχών. Ίσως ο Άρης να θεωρεί ότι πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει το παιχνίδι. Αυτό το πρέπει καμιά φορά βάζει ένα επιπλέον άγχος στην ομάδα και φορτώνει τους παίκτες ακριβώς με αυτό, ώστε να μην μπορούν να έχουν ελεύθερες τις επιθέσεις τους. Με το καλάθι του Κόλινς η διαφορά στον ένα πόντο. Ο Κόλινς έφτασε τους 6 και ο Χάμιλτον για τον Ηρακλή. Ο Μπράιαντ στην γωνία. Πέταξε την μπάλα. Και ο Καραποστόλου έδωσε για τον Κόλινς. Ο Άρης σε μια προσπάθεια να περάσει μπροστά. Ναι, με σου 3 πόντων. Πολύ καλή επίδειξη τεχνικής από τον Καραποστόλου. Η πρώτη του πόντου. Γρήγορο σουτ, όπως πρέπει να είναι τα σουτ. Και σουτ που έδειχνε από το πρόσωπό του ακόμα ότι δεν ήταν μέσα. Για αυτή την αυτοεπίδεση. Και ο Άρης μπροστά 26-24.
Ο Κούβελας έπεσε πάνω στον Πάντιος, έχασε την μπάλα ο Ηρακλής και τώρα μετατοπίζεται ίσως το άγχος και το πρόβλημα για τον Ηρακλή που κάνει αλλαγή. Ο Κακιούσης βάζει τον Παπαϊωακήμα αλλά και το Δέδα, αποσύρει Κούβελα και Ηλιάδη. Δύο αλλαγές πάλι από τον προπονητή του Ηρακλή. Ενώ νέο πρόσωπο για τον Άρη είναι ο Δημήτρης Χαριτόπουλος. Νέο παιδί κι αυτός. Νέο παιδί και ταλαντούχο πολύ και είναι από τις ελπίδες του Άρη. Να δούμε πόσο θα βοηθήσει σήμερα στον αγώνα. Έχει αγωνιστεί εναντίον της Δυναμό στη Μόσχα και καλή απόδοση παρά την ήττα. Ο Άρη νεαρός από την Αλεξάνδρεια Ματίας. Κόλλινς. Ο Χαριτόπουλος. Μπόρεσε. Παπαϊωακήμ. 5 και 43 για το τέλος του ημιχρόνου στο Ιβανόφιο. Ηρακλής Άρης 24-26. Ο Παπαϊωακήμ με αντίπαλο το Χαριτόπουλο στο man to man. Πάντα υπέκτος του Άρη. Καλαϊτζίδης για το Χάμιλτον. Και επιθετικό φάουλ από τον παίκτη του Ηρακλή. Φάουλ που κέρδισε ο Πάντιος. Θα δούμε πάλι τη φάση. Εδώ. Ναι, νομίζω ότι είναι η έννοια του επιθετικού φάουλ. Δεύτερο φάουλ για τον Χάμιλτον που έχει 10 πόντους. Δύο κλεψίματα και ένα μπλοκ. Ένα κόψιμο, σαν δίπαλο. Έχει κάνει και τρία λάθη όμως. Χάμιλτον. Κόλμης. Ο Σεργιάκοφ. Ο Πάντιος. Ο Άρης. Κάνει την ευκαιρία να μεγαλώσει τη διαφορά από την διαφαινόμενη εύκολη προσπάθεια. Πάντιος. Ο Δέδας που εδώ στη γραμματεία φτάνει μπάλα. Άλλο ένα λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή που φαίνεται να έχουν χάσει λίγο τον ρυθμό τους. Είναι πολύ δυνατές οι άμυνες, πρέπει να πούμε, πραγματικά δυνατές. Είναι τα λάθη, δηλαδή, δεν γίνονται από μόνα τους, προέρχονται από κάποια πίεση που ασκούν. Σε αυτό το σημείο πάντως ο Ηρακλής έχει έξω και τον Ηλιάδη, ναι, που είναι... έδινε τις λύσεις. Ποιος έχει βάλει τους μισούς πόντους ουσιαστικά. Bound από τον Πάντιους, πήρε ο Μπράιαντ και τώρα Χάμιλτον. Χάθηκε η μπάλα. Άλλο ένα λάθος, το τέταρτο στον αγώνα από τον Χάμιλτον. Ο Ηρακλής μένει στους 24 πόντους, χωρίς ο Άρης να έχει ξεφύγει. Είναι στους 26, εδώ βλέπετε η μπάλα καθαρά εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι διαιτές την έδωσαν στον Άρη και τώρα η επίθεση με τον Καραποστόλ που πήρε από τον Κόλλη. Σε επιθετικό του Μεσεριάκοφ, στον Καλαϊτζίδη. Δείτε εδώ. Πάει για το σκρίν ο Μεσεριάκοφ, πετάει κάτω τον αντίπαλό του και κάνει το φάουλ. Ο Άρης κάνει δεύτερη συνεχόμενη επίθεση. Αλλά και ο Ηρακλής σε αυτό το σημείο ψάχνει τις λύσεις στην επίθεση. Απόντος του Ηλιάδη. Καλαϊτζίδης. Ο Δέδας κατάφερε και ξέφυγε από τον Κόλλης. Ο Παπαϊωακήμ και ο Χαριτόπουλος, ενώ οι διαιτές δίνουν την μπάλα στον Άρη. Ο Παπαϊωακήμ φωνάζει για φάουλ. Οι διαιτές έριξαν ότι πάτησε την γραμμή. Δείτε εδώ. Ο Χαριτόπουλος μαρκάρει εκεί. Δύσκολη φάση. Ο Πάντιος με τον Κόλλιτς. Ο Χαριτόπουλος στο επιθετικό rebound, αλλά μετά έχασε την μπάλα. Χάμιλτον. Τώρα φάουλ από τον Χαριτόπουλο πάνω στον Μπράιαν. Ο Μπάρτον απέσυρε για πρώτη φορά τον Κόλλινς, έβαλε το παιχνίδι στον Κάστελ, αλλά έχουμε time out και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Το Ιβανόφιο και πάλι, καθώς το time out ολοκληρώνεται και λέγαμε εδώ με τον Μιχάλη Γιαννουζάκο ότι ο Ηρακλής έχει πετύχει μόλις 3 πόντους σε περισσότερα από 6 λεπτά σε αυτό το δεκάλεπτο. Ναι, πραγματικά τραγική. Είναι τραγική συγκομιδή. Βέβαια, η τραγική συγκομιδή. Έχουμε βέβαια έξω και τον Ηλιάδη, ο οποίος... Αλλά και ο Άρης είναι στους 9 σε αυτό το διάστημα. Και ο Άρης όμως είναι χαμηλό το σκορ του και παίζουν πολύ δυνατό μπάσκετ. Ίσως οι διαιτές αφήνουν και το σκληρό παιχνίδι.
Βέβαια δεν είναι κακό, δεν είναι κακοί διαιτητές. Δεν μπορώ να πω ότι αδικούν κάποια ομάδα. Είναι καλή διαιτησία, όπως πρέπει να το πούμε αυτό. Φέτος βλέπουμε σαφώς καλύτερες διαιτησίες. Ίσως βοηθάει και το γεγονός ότι είναι τρεις πλέον οι διαιτητές. Αλλά ούτως ή άλλως νομίζω ότι η διαιτησία πάει πολύ καλύτερα και είναι πολύ θετικό αυτό. Άλλωστε οι Έλληνες διαιτητές πάντα έχουν στην Ευρώπη τουλάχιστον πάρα πολύ φήμη. Εδώ τους κατηγορούμε πιο πολύ. Ο Χάμιλτον εδώ πατάει διαιτές. Την γραμμή, κάτι που είδαν οι διαιτητές. Εδώ ήταν σαφώς. Και έδωσαν την μπάλα στον Άρη. Να ακούσουμε όμως τον Νίκο Καραγιώργη για την ομάδα του Ηρακλή. Και βλέπουμε για πρώτη φορά και το χέρι. Και έχει δείξει ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο υπάρχει συνεργασία του Τρέιβον Μπράιαν τώρα με τον Χένιακ, αφού αποσύρθηκε ο Παπαϊωακήμ, και τελική προσπάθεια από έναν από τους δυο. Μάλιστα, και ο Χένιακ στο παιχνίδι, ο Κροάτης, που δεν έχει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή στους αγώνες του Ηρακλή. Να ακούσουμε και τον Γιάννη Νάτου. Το αμυντικό πρόβλημα βρήκε λύση για τον Άρη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Και ενώ έχουμε το τρίποντο από τον Γιώργο Μεσέριακοφ, ο οποίος κάνει το 29-24 για τον Άρη, ο Τσάρλς Μπάρτον, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά πως είμαστε 5-5. Και βέβαια να αναφέρω για τη χρησιμοποίηση του Χαριτόπουλου. Ο Χαριτόπουλος ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι στη Μόσχα μέσα στην εβδομάδα κόντρα στην Δυναμό, καθώς έπαιξε πάρα πολύ καλά πάνω στο Λάζαρο Παπαδόπουλο. Και γι' αυτό, αν και έχει πολύ λίγο χρόνο συμμετοχή στο φετινό πρωτάθλημα, τον είδαμε να μπαίνει την ώρα που η μπάλα καίει στο παιχνίδι. Στην εξέλιξη του αγώνα ο Χένιακ θα κάνει σου τριών πόντων, 27-29. Από τον Φόιε Χένιακ που πετυχαίνει τους πρώτους πόντους στο παιχνίδι και μειώνει ο Ηρακλής στους δύο. Να πούμε σε αυτό το θέμα για τον Χαριτόπουλο ότι αν τα παιδιά αυτά δεν πάρουν χρόνο συμμετοχής όταν είναι το παιχνίδι στη φωτιά, τότε δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν παίκτες. Άρα πάρα πολύ καλά έκανε ο κ. Μπάρτον που τον έβαλε. Και καλά θα κάνει τον ξαναγκριστοφίσεις. Όπως και τα παιδιά του Ηρακλή που βλέπουμε που πραγματικά καλά, έτσι γίνονται. Είναι ο Ηρακλής τώρα που οργανώνει με τον Χάμιλτον την επίθεσή του. 27-29, προβάδισμα 2 πόντων για τον φιλοξενούμενο Άρη. 2 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Ιβανόφιο. Ο Μπράιαντ με αντίπαλο τον Μεσεριάκοφ θα προσπαθήσει να πλησιάσει. Τα καταφέρνει και παίρνει το φάουλ από τον αντίπαλό του. Για τον Μεσεριάκοφ αυτό το φάουλ δημιουργεί πρόβλημα, είναι το τρίτο στο παιχνίδι. Και έχουμε time out από τον προπονητή του Άρη, τον Τσάρλς Μπάρτον. Θα πάμε και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα. Όχι, θα μείνουμε στο Ιβανόφιο από ό,τι με ενημερώνουν. Θα μείνουμε λοιπόν εδώ και θα σχολιάσουμε με τον Μιχάλη Γιαννουζάκο το γεγονός ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το παιχνίδι το σκορ μένει κλειστό, γιατί και αυτό ειδικά το δεύτερο δεκάλεπτο έχει και πολύ χαμηλό σκορ μεμονωμένα. Το δεύτερο δεκάλεπτο πραγματικά το σκορ είναι ακόμα πιο χαμηλό. Είναι χαμηλό γιατί το πρώτο δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, το 21-17 ασφαλώς. Το 21-17 είναι καλό σκορ. Αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο τώρα αυτό το 6-12 νομίζω ότι είναι ένα πολύ χαμηλό σκορ. Ενώ μένει 1 λεπτό και 56 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ναι, και μάλιστα το σκορ του Ηρακλή, το τρίποντο που έβαλε τώρα ο Χέρτζακ, ήταν ουσιαστικά ένα τρίποντο δύσκολο, ένα τρίποντο θα έλεγα που δεν ήταν μια καλή επιλογή. Παρ' όλα αυτά εδώ μετράει ποιος βάζει το καλάθι και όχι οι καλές επιλογές ή όχι. Ίσως γενικότερα μετράει αυτό. Πάντως ο Άρης φάνηκε πιο δυνατός σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Με δυνατότερη άμυνα έμεινε βέβαια έξω και ο Ηλιάδης κάποιο χρόνο. Και οπωσδήποτε από ό,τι βλέπουμε, επειδή το σκορ έχουν κάνει οι δυο τους πιο πολύ με τον Χάμιλτον. Δηλαδή πρέπει να σκοράρουν και άλλοι παίκτες ουσιαστικά από τον Ηρακλή για να υπάρχει αποτέλεσμα καλύτερο. Αλλάζει κάτι στον Άρη, για να του. Συζητήσουμε για ποιο λόγο πήρε ο Τσάρλς Μπάρτον το time out, καθώς θέλει να υπάρξουν πιο ψύχρεμες επιθετικές επιλογές από τους παίκτες του και ενώ ο Μπράιαν χάνει την πρώτη βολή για τον Ηρακλή. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι αντίπαλοι μας είναι έτοιμοι να σπάσουν, αλλά δεν πρόκειται να μας δώσουν το παιχνίδι. Πρέπει εμείς να το πάρουμε. Συνεπώς, διαπιστώνει μια ανωτερότητα για την ομάδα του. Θέλει ο Άρης να πάρει διαφορά στο τέλος του πρώτου μήνα. Να έχει μια διάρκεια, μια επιμονή, καθώς ο Μπάρτον το έχει διαπιστώσει αυτό. Όχι εμείς, ότι ο Ηρακλής είναι έτοιμος να σπάσει, να καταρρεύσει αν θέλετε. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς πριν ακόμη τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και να ακούσουμε και τον Νίκο Καραγιώργη. Time out και τις βολές, Κούβελας Ηλιάδης και Θρασίβουλος Φέικος. Ο Κούβελας όμως δεν θα μείνει για πολύ στον αγώνα, καθώς είναι σαφής η πρόθεση του Λευτέρη Κακίουση να παίξει με τον Τρέιβον Μπράιαντ και ζήτησε τόσο από τον Καλαϊτζίδη όσο και από τον Ηλιάδη να τροφοδετήσουν τον Αμερικανό παίχτη. Από τους πέντε που άρχισαν τον αγώνα είναι στην πεντάδα του Ηρακλή τώρα ο Καλαϊτζίδης και ο Ηλιάδης. Ο Φέικος, ένας από τους νεαρούς της ομάδας, δίνει για τον Ηλιάδη που έχει αντίπαλο τον Κόλλινς.
Ο Ηλιάδης είναι πάντα ζεστός, αν και έμεινε στον πάγκο. Ο Ηλιάδης και έφερε πάλι το σκορ κοντά στο ένα πόντο στα Ηρακλής. Ο Ηλιάδης που έφτασε τους 13 πόντους. Και είναι τώρα με Σεριάκοφ που κατάφερε να αποφύγει το μαρκάρισμα του Κούβελα και να πετύχει καλάθι. Ο Λευκορώσος παίκτης του Άρη που προηγείται πάλι 31-30, ενώ ο Καραποστόλου αγωνιζόταν πέρσι σε ομάδα της Γερμανίας και τον είδαμε στη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, του δευτέρου δεκαλέπτου να σκοράρει με όπλο το μακρινό σουτ. Ετοιμάζεται να μπει και πάλι στο παιχνίδι. Ο Ηλιάδης κρατάει την μπάλα αλλά εκεί δυσκολεύεται. Τζάμπολ η λύση από τους διαιτητές. 43 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα πριν από το τέλος αυτού του δευτέρου δεκαλέπτου και το ημιχρόνου του αγώνα. Ο Πάντιος θα φύγει για να μπει στο παιχνίδι ο Καραποστόλου. Μπάλα στον Ηρακλή. Μπάλα στον Ηρακλή. Για 5 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο χρόνος επίθεσης που έχουν οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Παυλίδης πήρε τη θέση. Η Κένια που συνεισέφερε με το σου 3 πόντου. Αλλά πριν απ' όλα θα έχουμε time out. Ο Λευτέρης Κακιού συζήτησε το time out όταν είδε ότι ο χρόνος που απέμενε ήταν 5 δευτερόλεπτα μόνο για την επίθεσή του. Και πιστεύω πιο πολύ να δώσει οδηγίες αυτό, γιατί άλλωστε έχουμε μόλις 43 δευτερόλεπτα και 3 δεκατά. Τέλος του αγώνα. Οι οδηγίες στον πάγκο του Ηρακλή από τον Λευτέρη Κακιούση, από τους προπονητές που έχουν σημειώσει τη θεαματικότερη άνοδο τα τελευταία χρόνια. Και εδώ ο πάγκος του Άρη με τον Τσάρλς Μπάρτον που έμεινε επί πολλά χρόνια στην Σουηδία, ενώ τον τελευταίο καιρό δούλεψε στο προπονητικό team της Maccabi Tel Aviv πριν τον Νοέμβριο του 2003 αναλάβει τον Άρη, έρθει στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Δέλλας πόνος στο κέντρο του γηπέδου. Ο Θεσσαλονικιός εκ των τριών. Θεσσαλονικιός με αυτούς καλούς διαιτητές που έχουν βγει από τη Θεσσαλονίκη. Είδαμε και τον Τζόνσον που είχε μια πολύ μικρή συμμετοχή. Ενός λεπτού και 38 δευτερολέπτων. Εδώ είναι τα rebound όπου ο Χάμιλτον και ο Κάστιλ μάλλον δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πως θα βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία, αλλά είναι στην κορυφή. Εδώ ένα εντυπωσιακό στόπ από τον Μεσεριάκο. Έλεγα τους διαιτητές ότι η Θεσσαλονίκη έχει παράδοση στη διαιτησία. Κάτι κάτι. Το παιχνίδι ξανάρχισε ο Μπράιαντ, καλάθι από την πάσα του Καλαϊτζίδη, έξυπνη πάσα στη ρακέτα που ευθυδίασε την άμυνα του Άρη και ο Ηρακλής προηγείται 32-31. Είμαστε στο τελευταίο μισό λεπτό του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Ιβανόφιο. Ο Ασημακόπουλος για τον Καραποστόλου. Κάστη. Ο Ασημακόπουλος βγήκε, ο Κόλλης, ενώ ο Κακιούς φωνάζει στους παίκτες του, ο χρόνος που τελειώνει. Ο Καραποστόλου άστοχος, θα μαζέψει ο Καλαϊτζίδης και τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα είναι για τον Ηρακλή. Καλαϊτζίδης στον Ηλιάδη, που αλλού. Ο Ηλιάδης με αντίπαλο τον Κόλινς, να ο Κόλινς που παίζει εκεί. Πολύ σκληρή άμυνα, ο Κούβελας με την εκπομπή μετράει. Απίστευτο. Μέτρησε γιατί ήταν στον αέρα η μπάλα. Απίστευτο καλάθι από τον Νίκο Κούβελα για την εκπνοή του αγώνα. 35-31. Και μια αυθόρμητη κραυγή από τον Τέλγιο Ζάκο. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από τα ομορφιές του μπάσκετ. Να το δούμε, να το δούμε αυτό πριν πάμε, στην Αθήνα. Να δούμε αυτή την τελευταία φάση εδώ. Κοιτάξτε, ο Ηλιάδης με τον Κόλινς που πιέζει. Φαίνεται να χάνει την μπάλα ο παίκτης του Ηρακλή. Τελευταία στιγμή τη μαζεύει και δίνει στον Κούβελα. Ο χρόνος δείχνει 0. Αυτός πετάει την μπάλα ο Μπράιαντ. Έχει πάει σχεδόν στα βοηθήρια και μπαίνει καλά. Πριν καλά-καλά πιάσει την μπάλα ο Νίκος, ο Κούβελας έστειλε. Και εδώ ο Κούβελας δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. 35-31. Ο Ηρακλής προηγείται του Άρη στο Ιβανόφιο. Είναι η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στην Α1 του μπάσκετ. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Έχει μια δραστηριότητα στα επιθετικά rebound. Έχει φτάσει στα 9. Ο Ηρακλής έχει μόλις 2 επιθετικά rebound στο παιχνίδι. Ο Σημακόπουλος έκανε το δεύτερο φάουλο με Σεριάκο στο παιχνίδι. Είναι έξω ο Στακ. Γιάννη, να πάρει μερικές ανάσεις. Έχει και φάουλο, αλλά πρέπει να ξεκουραστεί. Θεωρείται από την ομάδα ότι είναι ιδιαίτερα καταπονημένος, καθώς μετά τον τραυματισμό του Σκορτσιανίτη έχει τραβήξει μόνο του τη θέση του σέντερ. Και βέβαια σήμερα ο Τζόνσον δεν μπορεί να το βοηθήσει. Ο Σκορτσιανίτης, ο οποίος θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Θα εξεταστεί στην αρχή της εβδομάδας από τον γιατρό του.
ενώ μπήκαν και ο Καλαϊτζίδης με τον Παπαϊωακίμ. Ο Σάββας Ολιάδης, αλλά έχει γίνει φάουλ από την πιεστικότατη άμυνα των παικτών του Άρη. Το τρίτο φάουλ στο παιχνίδι από τον Ασημακόπουλο. 5 και 25 για το τέλος. Πάμε για την τέταρτο, και τέταρτο ομαδικό από τον Ιβρασάρη. Είναι σημαντικό αυτό. Ενώ έχει δύο μόνο ο Ηρακλής. Πάει σε βολές από το επόμενο φάουλ ο Ηρακλής. Ο Χάμιλτον. Εξαιρετική φάση. Με αλτικότητα. Δύσκολο καλάθι. 49-50. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Ιβάνοφιο. Είναι το πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο του Χάρη. Και 10 πόντους στο πρώτο και στο δεύτερο. Ο Κάστουλ έδωσε για τον Κυρίτσι. Σε ζώνη ο Ηρακλής. Καλή άμυνα από τον Καλαϊτζίδη. Ο Χάμιλτον κάνει ένα εύκολο lay-up και έχουμε στη συνέχεια φάουλ του Collins. Ενώ ο Μπάρτον χτυπιέται. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την φάση για το δεύτερο φάουλ του Collins στον αγώνα που χρεώθηκε από τον διαιτή σχημά. Εδώ ο Collins, θα πάμε στο time out και στα διαφημιστικά και θα επανέλθουμε με την τελευταία φάση. Το Ιβανόφιο, είμαστε με τον Μιχάλη Γιάννου Ζάκο. Λέγαμε για την τελευταία φάση το φάουλ που καταλογίστηκε. Θα έχουμε σε λίγο βολές. Ηρακλής Άρης 49-50 και μια παρευθύνηση. Ναι, το τέρμι συνεχίζεται πάλι, αλλά ήθελα να πω ότι από τους 32 πόντους που είχε ο Άρης μέχρι τους 49, τους έχουν πετύχει ουσιαστικά τρεις Έλληνες παίκτες. Έχει από ξένο παίκτη καλά. Μένετε σε αυτό το θετικό, ούτως ή άλλο στοιχείο. Ξέρετε, οι Έλληνες ίσως αισθάνονται περισσότερο τις ομάδες παρά οι ξένοι παίκτες. Δηλαδή αγαπούν τις ομάδες περισσότερο και όσο και αν είναι επαγγελματίες έχουν και το στοιχείο αυτό το ελληνικό που λέμε εμείς, το οποίο πραγματικά μπορεί να τους δώσει φτερά μερικές φορές στο παιχνίδι, όπως βλέπουμε τώρα. Σημακόπουλος και Κυρίτσης κάνουν πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Εδώ είναι η τελευταία φάση από τον Χάμιλτον. Χάνει ένα εύκολο lay-up και βλέπουμε ότι ο Collins έκανε foul. Ήταν μια σωστή απόφαση από τους διαιτητές. Αυτό το τελευταίο replay και ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη, τον Γιώργο Μπότσο, που μας έδωσε δυνατότητα και εμάς αλλά και εσάς να διαπιστώσετε στις οθόνες σας ότι ήταν μια φάση που προκάλεσε διαμαρτυρίες, αλλά είδαμε τον Μπάρτο να χτυπιέται, αλλά οι προπονητές δεν έχουν πάντα δίκιο, όπως και οι παίκτες. 4-52 για το τέλος, βολές από τον Ηλιάδη. Όπως εξελίσσονται τα παιχνίδια, είναι δύσκολο να δεις τη φάση που θέλει. Άλλωστε εμείς οι προπονητές θέλουμε πάντα τη φάση υπέρ μας. Και φυσικό μόνο είναι... Μόνο που δεν γίνεται να είναι πάντα δεν υπέρ. Δεν γίνεται πάντα, ναι, έτσι. Γιάννης Νάτου. Ο Τσάρλς Μπάρτον στη διάρκεια του time-out έβαλε φρένο στον Ντεχουάν Collins, καθώς του είπε ότι θα κάνει. Θα παίζει pick and roll με τον Γιέκορ Μεσέριαγοφ και από εκεί πέρα δεν θα εκβιάσει το shoot για να πάει ο Άρης σε πιο κοντρολαρισμένες επιθέσεις. 50 όλα στο Ιβανόφιο. Ισοπαλία 4-42 για το δραματικό τέλος. Και ο Άρης με τον Κυρίτσι. Ο Άρης έχει την πεντάδα τον Collins, τον Κάστρο, τον Κυρίτσι, τον Ασημακόπουλο και τον Μεσεριάκο. Ο Ηρακλής που αμήνεται σε αυτή τη φάση, Χάμιλτον, Καλαϊτζίδης, Ηλιάδης, Παπαϊωακίμ και Κούβελας. Ο Μεσεριάκοφ με την εκπνοή. Έχει ακουστεί το σφύριγμα, μένει ουσιαστικά η μπάλα στα χέρια του Μεσεριάκοφ. Χάνεται η επίθεση για τον Άρη και ο Μπάρτον κάποιον δείχνει. Στον πάγκο αυτός δεν είναι άλλος από τον Καρασταμάτη. Καραποστόλου, συγγνώμη. Που ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Ο Καραποστόλου έτοιμος, ο Κακιούσης και αυτός πάντα σε ετοιμότητα για να δώσει τις οδηγίες και ο Χάμιλτον που οργανώνει την επίθεση του Ηρακλή. Και ο αγώνας πάρα πολύ όμορφος, πραγματικά πολύ δυνατός και με μεγάλο ενδιαφέρον στην διακύμαση του σκορ. Ο Κούβελας, rebound από τον Μεσεριάκοφ, σφύριγμα από τους διαιτητές, το φάουλ είναι επιθετικό. Φάουλ του Παπαϊωακίμ. Το τρίτο του φάουλ. Ο Μπάρτον τα λέει με τον Κάστλ, είναι κοντά. Και ο Ασημακόπουλος που θα επαναφέρει το παιχνίδι για τον Παπαϊωακίμ, το τρίτο φάουλ. Θα δείτε πως έγινε εδώ το replay της τελευταίας φάσης, καμιά αμφιβολία. Και ο Κάστλ θα δώσει για τον Ασημακόπουλο. Εκεί είδαμε τον Μεσεριάκο να έχει έναν αντίπαλο που του τραβούσε τη φανέλα. Σφύριγμα από τον διαιτή Δέλα και φάουλ. Το έκανε ο Χάμιλτον μέσα στον γενικό συνοστισμό
τέταρτο για τον Αμερικανό και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Μένουν 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για το τέλος. Εδώ είναι η φάση. Κάστλ. Ο Κόλινς, ο Κάστλ, η ζώνη από τον Ηρακλή. Όχι, είναι μάντου. Ναι, και ο Καλαϊτζίδης έχει εμειωτιστεί στο να μαρκάρει τον Κυρίτσι. Ο οποίος πραγματικά φαίνεται να είναι πλέον το ατού του Άρης αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Καλαϊτζίδης κάνει μέχρι στιγμής πολύ καλή δουλειά. Ο Κόλινς έδωσε τον Κυρίτσι και πάλι ο Κάστλ με αντίπαλο τον Καλαϊτζίδη. Κάστλ για 3. Στο rebound ποιος? Δεν μπόρεσε ο Κόλινς και τώρα η Λιάδης. Καραποστόλου τώρα θα μπει στο παιχνίδι. Ο Μπράιαν δεν κοιμάζει στο παιχνίδι. Μένει το 50-50. Εδώ τα σουτ τριών πόντων. Με μια σαφή υπεροχή των παικτών του Ηρακλή στο 50%. Φάουλ του Χάμιλτον που θα φύγει από το παιχνίδι ενώ μένουν 3 λεπτά. Και 2 δευτερόλεπτα. Ο Χάμιλτον έκανε το φάουλ, το έχει καταλάβει και αυτός είναι ο απολογισμός του στον αγώνα. Στους 12 πόντους, ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, αλλά όχι ανάλογη συνέχεια από τον Αμερικανό Justin Χάμιλτον. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι το φάουλ το κέρδισε ο Κυρίτσης, τον οποίο μάλλον ετοιμαζόταν να αντικαταστήσει με τον Καραποστόλου ο κύριος Μπάρτον, γιατί βλέπω ότι τώρα απέσυρε τον Μπάρτον. Τον Καραποστόλου πίσω. Και μένει ο Κυρίτσης. Να ακούσουμε τον Νίκο Καραγιώργη ενώ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων. Ο Ασημακόπουλος και ο Άρης προηγείται 53-50. Νίκο. Να πω μόνο πολύ γρήγορα ότι πλέον θα δούμε τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη και τον Σάβα Ηλιάδη να εναλλάσσουν σε θέση playmaker. Τώρα είναι ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης. Αυτά μια θέση που δεν είναι και τόσο γνώριμη σε αυτόν. Την έχει δοκιμάσει πάντως σε μερικά παιχνίδια, κυρίως ευρωπαϊκά. Ο Καλαϊτζίδης για τον Ηρακλή. Έκλεψε ο Κόλινς και κάνει φάουλο ο Καλαϊτζίδης. Εδώ το παιχνίδι αρχίζει και γυρνάει προς την πλευρά του Άρη με το τρίποντο πριν από λίγο του Ασημακόπουλου και το κλέψιμο του Κόλινς. Τέταρτο φάουλ από τον Καλαϊτζίδη που είδε να χάνει την μπάλα και είχε μετά λίγες επιλογές. Ο Κόλινς στη γραμμή θα εκτελέσει τις βολές και αν ευστοχίσει στις δύο ο Άρης έχει δικό του το συν 5. 2,5 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Κόλινς φτάνει τους 7 πόντους. Ο Ασημακόπουλος έγινε ο πρώτος παίκτης του Άρη με διψήφιο αριθμό πόντων, 11. Χάρη στα 3 τρίποντα που πέτυχε σε 4 προσπάθειες. Ο Κόλινς έκανε το 55-50 υπέρ του Άρη στο Ιβανόφιο. Και ο Ηρακλής τώρα καλείται να αντιδράσει. Με τον Κακιούση να δίνει τις οδηγίες στον Καλαϊτζίδη. Κούβελας. Πολύ σκληρές οι μονομαχίες πλέον. Καλαϊτζίδης. Μπάλα είναι για τον Άρη που κάνει άλλη μια καλή άμυνα. Δυσκολεύει τους παίκτες του Ηρακλή, τους οδηγεί σε αδιέξοδο. Δείτε εδώ η προσπάθεια του Καλαϊτζίδη. Σήκωσε ψηλά τα χέρια ο Μεσεριάκοφ. Η μπάλα βρήκε στο εξωτερικό σημείο του ταμπλό. Η μπάλα στον Άρη και time out που ζήτησε ο Κακιούσης για λογαριασμό του Ηρακλή. Επιστρέψαμε στο Ιβανόφιο, τελείωσε το time out. Να πάμε στον Νίκο Καραγιώργη για τον πάγκο του Ηρακλή και τις οδηγίες του Κακιούση. Ο Λευτέρης Κακιούση δεν χάνει την ισοδοξία του, αν και απομένουν 2 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα και η ομάδα του βρίσκεται με 5 πόντους πίσω στο σκορ. Αυτό που ζήτησε λοιπόν είναι καταρχήν να πιέσουν στην άμυνα, όπως βλέπουμε και εμείς ολόκληρο το γήπεδο τώρα από αυτή την επίθεση του Άρη. Και σε ό,τι αφορά την επίθεση θα δούμε είτε προσπάθειες ατομικές από τον Σάβα Ηλιάδη, είτε κάποια σούτε μακρινά από τον Γιώργο Δέδα. Και ο Γιάννης Νάτου μας μεταφέρει τώρα τις οδηγίες του Μπάρτον. Όλες οι επιθετικές ενέργειες γίνονται από τον Γιέγκορ Μεσέριακοφ, ενώ ο Ασημακόπουλος είναι ακροβολισμένος στο τρίποδο, καθώς είναι ιδιαίτερα ζεστός και με μεγάλη επιτυχία από τα 6-25 απόψε, για να κάνει το σουτ σε περίπτωση που ο Μεσέριακοφ δεν μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Λιγότερα από 2 λεπτά για το τέλος, ο Άρης με τον Κάστλ. 3 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Άρη, το είδε ο Κόλινς, έκανε το σουτ, ακούστηκε η κόρδα, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι βεβαίως, ο Μπράιαντ για τον Ηλιάδη. Αυτός βρήκε τον Κάστλ και σταμάτησε. Λίγο έλειψε να χάσει την μπάλα. 1-37 τώρα για το τέλος. 50-55. Στο συν 5 ο Άρης καθοριστική επίθεση για τον Ηρακλή. Με τον Κούβελα. Και κλέβει ο Κόλινς. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο Κούβελας διαμαρτύρεται. Είναι μια φάση που έγινε εδώ μπροστά μας. Οι διαιτές δεν δέχονται. Όπως πάντα. Αντίρρηση. Εδώ ο Κούβελας βρήκε ξανά ο παίκτης του Ηρακλή την μπάλα και ο Κόλινς την άφησε την μπάλα να βγει.
έχοντας την αίσθηση ότι είναι δική του για τη συνέχεια του αγώνα, και ο Άρης με το συν 5 και την μπάλα. 1 και 20 για το τέλος. Ο Άρης κοντά σε μια πολύ σημαντική νίκη. Μακριά από το Αλεξάνδριο, όχι και τόσο μακριά, αλλά σε ένα χρονικό σημείο που τη χρειάζεται πολύ αυτή τη νίκη. Τώρα κάνει βήματα ο Κόλλινς. Και ο Μπάρτον, όπως βλέπετε και εσείς, κτυπιέται. Κτυπιέται. 1-0-9 ακόμα ο χρόνος. Γιάννη. Εδώ, εδώ τα βήματα. Καλαϊτζίδης και Κούβελας. Ένα λεπτό τώρα για το τέλος. Ο Δέδας για τρεις εύστοχος. 53-55. Ένα χτύπημα για τον Άρη. Και πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή του αγώνα να πετυχαίνει στο τρίποντο. Και να κατεβαίνει η διαφορά στους δύο. Δείχνει η παίκτη που πιστεύει στον εαυτό του. Κόλλινς. 52 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ηρακλής Άρης 53-55. Συγκλονιστικό φινάλε στο Ιβανόφιο. Απευθείας μετάδοση της ΕΤΕΝΑ. Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στην Α1 του μπάσκετ. Ο Κόλλινς ευστοχή. 53-57 ο Αμερικανός. Καθοριστικός σε αυτό το σημείο. Φτάνει τους 10 πόντους. Καλαϊτζίδης. Και κάνει φάουλ ο Κάστλ στον Ηλιάδη. Πάει στις βολές ο Ηλιάδης. Είναι στους 53 πόντους ο Ηρακλής. Αν ευστοχήσει ο Ηλιάδης, πάει στους 55. Μειώνει στους 2. Τα 4 φάουλ ο Κάστλ δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Ο χρόνος που μένει. 31 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Και βάζει το σφέικο ο Κακιούσης μέσα για να πιέσει, να πρεσάρει καλύτερα. Έβγαλε τον Κούβελα και έβαλε το σφέικο. Είναι προφανής ο στόχος. Και ο Ηλιάδης με τις βολές τώρα θα δούμε αν θα μπορέσει να ξαναβάλει τον Ηρακλή στη διεκδίκηση της νίκης. Προφανώς θα πάμε τώρα στη διαδικασία των βολών, των φάουλ και των βολών. Θα δούμε πολλές επιθέσεις εκατέρωθεν αναγκαστικά. Τακτική και σκοπιμότητα. Εδώ υπάρχει και θέμα επιλογής παίκτη που θα κάνουμε το φάουλ. Σε υπάρχει από την άλλη ομάδα προσπάθεια αποφυγής του φάουλ, από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Είναι ένα παιχνίδι πλέον που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ομάδες και παίζει ρόλο βέβαια και ευστοχία των παικτών στις βολές. Αφού σκουπίστηκε η μπάλα, θα έχουμε τώρα την δεύτερη βολή από τον Ηλιάδη που ήδη έχει μειώσει 54-57. Αστόχησε ο Ηλιάδης στην δεύτερη και είναι ένα τρίποντο τώρα που χωρίζει τις δύο ομάδες. Ο Ηλιάδης πήγε πάνω στον Κόλλινς, αυτός πηγαίνει προς το καλάθι, λίγο έλειξε να κάνει το λάθος. Ξαναφύρε ο Κόλλινς, τώρα όμως ο Σφέικος φερνίζει την φάουλ, ενώ είναι ο διαιτής Δέλλας που δέχεται τις έντονες διαμαρτυρίες του Κακιούση. Δύο βολές. Είναι μια φάση που ξεσηκώνει τον κόσμο. Άλλωστε στο Ιβανόφιο είναι μόνο φίλοι του Ηρακλή. Ο Σφέικος διαμαρτύρεται, ο Μπάρτον εδώ πιο ψύχρεμος. Η φέκτος του Ηρακλή στον διαιτή τον Σκινά, ο οποίος ήταν από την άλλη πλευρά. Ο Ηλιάδης που συνεχίζει να λέει κάτι. Ο Σφέικος με τον διαιτή που κατελόγησε τον φάουλ. Τον τριαντάφυλλο Δέλλα. Εδώ είναι η φάση. Από αυτή την οπτική γωνία δύσκολο να δούμε τι ακριβώς έγινε, και είναι ο Ασημακόπουλος που αστόχησε, δεν αλλάζει κάτι. 54-57, για να δούμε εδώ, σε αυτό το replay. Όχι. Εδώ, δεν μπορέσα αυτή τη φορά. Για να δούμε τώρα αν ο Ασημακόπουλος θα ευστοχίσει στην δεύτερη βολή, είναι σημαντικό. Αν θα πάει στο συν 4. 19,8 δευτερόλεπτα. 54-58 από την δεύτερη εύστοχη βολή του πρώτου σκόρερ του Άρη στο σημερινό αγώνα. Του Αντώνη Ασημακόπουλος στους 12 ο Ασημακόπουλος. 13 δευτερόλεπτα. Ο Καλαϊτζίδης, ο Σφέικος για 3. Το follow του Ράιαν 56. Ναι, στα 6,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. 56 γιατί έμεινε το 55. Δεν ξέρω το πρόβλημα. Φάουλ που κάνει αμέσως, κάνουν αμέσως Μπράιαν και Σα Βασιλιάτης, έπεσαν πάνω στον Κόλλινς. Η μπάλα σωστά νομίζω πήγε στον Κόλλινς. Ναι, βεβαίως. Αυτό που λέγαμε πριν, σε ποιον θα πάει. Σε επιλογή. Αλλά εδώ ο Ηρακλής δεν μπορεί να σκεφτεί πολύ. Δεν έχεις περιθώριο σε αυτή τη φάση να περιμένεις.
56-58. Ότι έτρεξε ο χρόνος. Στο Ιβανόφιο για το πολύ δραματικό φινάλε αυτού του αγώνα. Να ακούσουμε τον Γιάννη Νάτο αμέσως τι είπε ο Μπάρτον. Ο Τσάρλς Μπάρτον είπε ότι αν μπουν οι δύο βολές το παιχνίδι έχει τελειώσει, είναι δικό μας. Αντίθετη περίπτωση δεν θα επιδιώξουμε άμεσα το φάουλ, θα πάμε για την μπάλα, αλλά σε καμία περίπτωση όχι αντιαθλητικό φάουλ και όχι βέβαια τρίποντα για τον Ηρακλή. Καλά τα είπε. Νίκος Καραγιώργης. Το σύστημα που έδειξε πριν από λίγο ο Λευτέρης Κακλής στους παίκτες του θα είναι ότι ο Σάβα Βασιλιάδης θα προσπαθήσει να τριπλάρει γρήγορα το γήπεδο και να βγάλει σε μια από τις δύο γωνίες όπου θα είναι ακροβολισμένοι ο Γιώργος Παυλίδης και ο Γιώργος Δέντας. Μάλιστα. Αυτά για τους δύο προπονητές και τις εντολές τους. Ο Κόλλης στις βολές. Εύστοχος 56-59. Και τώρα είναι πολύ καθοριστική αυτή η βολή πλέον. Πραγματικά αν επιτευχθεί είναι δύσκολο ο Ηρακλής να ανατρέψει πλέον. Χρόνος για το τέλος, 5 δευτερόλεπτα, 5 δέκατα. Ευστόχησε ο Κόλλης, ψυχραιμία από τον Αμερικανό που φτάνει τους 12 πόντους. Και τον Ασημακόπουλο, ο Άρης εξασφαλίζει την νίκη. Ο Ηλιάδης πάει για 3. Είναι άστοχος, ο Ηρακλής δεν μπορεί και ο Άρης πανηγυρίζει την νίκη εδώ στο Ιβανόφιο. Τελικό σκορ 60-56. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε στο Ιβανόφιο εδώ στη Θεσσαλονίκη.